σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τον Νίκο Λιγερό την επέτειο των 140 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Θρακιώτη μαθηματικού, του μεγαλύτερου από την αρχαιότητα, Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, στον τόπο σύμβολο αναθηνικουμένη για αυτόν τον άνθρωπο, το Μουσείο Καραθοδωρή που κοσμεί την πόλη μας. Και η γεννησιουργός αιτία το ότι βιώνουμε σήμερα την ύπαρξη αυτού του μουσείου, το λέω ευθέως και ξεκάθαρα, είναι στον άνθρωπο που στέκεται δίπλα μου, που ευτυχή συγκυρία τον έφερε στον δρόμο μας για να μπορέσουμε μαζί να ψάξουμε τα άρθρα των αρχείων Καραθοδωρή, να συγκεντρώσουμε πραγματικά με μια τιτάνια, τουλάχιστον για μένα προσωπικά και τις δυνάμεις που διαθέτω, προσπάθεια στην Γερμανία και στο Ισραήλ και με την πολύτιμη συμβολή φυσικά τοπικών παραγόντων, δημάρχων, του υπουργού μας, του κυρίου Σιλιαντίδη, αλλά ο άνθρωπος που μπορούσε να τα φωτίσει στέκεται δίπλα μου, η πόλη θα του είναι ευγνώμων για πάντα και εγώ προσωπικά, διότι χρόνια πριν εγώ είχα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και η πανεπιστημιακή αρκετών πανεπιστημίων της χώρας μου έκλειναν τον δρόμο και μου έλεγαν αυτός ο δρόμος δεν προχωρά, εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα, τα έχουμε δει εμείς, μην ασχολείσαι με πράγματα απίστευτα και απίθανα να πραγματοποιηθούν. Και ο άνθρωπος αυτός άλλαξε αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση, έκανε τα πολύ δύσκολα, πολύ απλά, και με την ομάδα του, που κάποια παιδιά είναι και σήμερα ανάμεσά μας, κατάφεραν δουλεύοντας σε αυτόν εδώ το χώρο, ειλικρινά σας λέω, επί 24 ώρα, εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω, να τους κουβαλάω κάποιο σάντουιτς, κάποιο ανοξυκτικό, δούλευαν νύχτα μέρα για να τα τακτοποιήσουν, ομαδοποίησε με την ομάδα του όλες τις εργασίες της Καραθοδωρή σε φάκελα, και έφτιαξε το ερευνητικό κέντρο Καραθοδωρή που είναι εδώ στο μουσείο στο Πατάρι, για να μπορούν ερευνητές να μελετούν εργασίες και πράγματι από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου ρωτάνε υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό, και τουλάχιστον μέχρι τώρα η απάντηση είναι ναι. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλη χαρά για μας να γιορτάζουμε σήμερα πάλι μαζί εδώ τα 140 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου αυτού Θρακιώτη μαθηματικού που με το έργο του, με τους δρόμους που άνοιξε στην επιστήμη, δημιούργησε μια τέτοια εμβέλεια εν μέσω όλων των αυτοκρατόρων της επιστήμης, ένα τέτοιο κύρος με το οποίο μπόρεσε και βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια του πολέμου.